Γεια χαρά, Χαντερόνια μου. Πώς πάτε, όλα καλά? Νίκος εδώ σήμερα και έχω να δείξω ένα mini επεισοδιάκι, ένα review ενός παιχνιδιού το οποίο ο μικρός γούσταρα πάρα πολύ. Καιρό ήθελα να το κάνω, αλλά εντάξει, με άλλα projects, με άλλες ιστορίες κτλ. Το ξέχναγα συνέχεια. Εν τέλει σήμερα αποφάσισα να το κάνω, να ξεκινήσω λίγο χρόνο και όπως είδατε από τον τίτλο, μιλάμε φυσικά για το The Lucky Dime Caper starring Donald Duck. Τι γίνεται τώρα εδώ? Αυτό είναι ένα παιχνίδι το οποίο βγήκε τον Νοέμβριο του 1991 στην Ευρώπη. Βέβαια εγώ άργησα να το παίξω, όπως και οι περισσότεροι τότε στην Ελλάδα, γιατί όπως ξέρετε πολλοί τίτλοι και μηχανήματα ερχόντουσαν καθυστερημένα στη χώρα μας. Εγώ το έπαιξα αυτό με το που τέλειωσαν οι σχολικές εξετάσεις πρώτης γυμνασίου το 1994. Το είχα πάρει ιδανικό από το φίλο μου το Σωτήρη και ήταν ένα παιχνίδι το οποίο το γούσταρα, γιατί λίγο πιο πριν, λίγα χρόνια πιο πριν, είχα παίξει ένα άλλο παιχνίδι αντίστοιχο της Disney, το οποίο το έχω δείξει ήδη σε review και ήταν φυσικά, μαγική μου οθόνη, ήταν το DuckTales, όπως βλέπετε, για το NES. Ένα παιχνίδι το οποίο ήταν και ο λόγος ο οποίος είχα αγαπήσει πάρα πολύ το NES με πανέμορφα γραφικά. Όσοι με ακολουθείτε έχετε δει ήδη αυτό το review που έκανα για αυτό το φοβερό παιχνίδι. Γενικά εμένα μου αρέσουν πολύ τα παιχνίδια της Disney εκείνης εποχής, 8-bit και 16-bit, και έχω αρκετά από αυτά, ειδικά στην έκδοση του Mega Drive. Είμαι κοντά στο να ολοκληρώσω σχεδόν όλα τα παιχνίδια της Disney και της Virgin Interactive. Αλλά για να μην παρεκκλίνουμε, εδώ λοιπόν ένα πολύ όμορφο παιχνίδι το οποίο είχε βγει και στο αντίστοιχα 8-bit φορητό όμως μηχάνημα της αγαπημένης Sega, το Game Gear. Υπάρχουν κάποιες διαφορές ανάμεσα σε αυτά τα δύο παιχνίδια, τα οποία θα σας τις πω μόλις πιάσω λίγο στα χέρια μου το Game Gear σε λίγο. Εγώ λοιπόν πρώτα είχα παίξει αυτό το παιχνίδι ιδανικό και στο Game Gear το έπαιξα πριν κάποια χρόνια όταν πορώθηκα έτσι με τη ρετροφάση και το είχα πάρει από το φίλο μου τον Ιωάννη το Ζερβαλάκη. Ευχαριστώ Γιάννη για το παιχνιδάκι αυτό. Δεν έχω βέβαια το κουτί του, ενώ εδώ το έχω SIB. Φυσικά εγώ μικρός δεν το είχα παίξει στο Master System το 1, αλλά το έπαιζα στο αγαπημένο μου Master System 2. Βέβαια όλοι ξέρουμε ότι, εκτός αν δεν το ξέρετε, ότι στο Master System 1 μπορείς να βγάλεις καλύτερη ποιότητα εικόνας και ήχου λόγω της RGB εξόδου που παίρνει SCART, ενώ το Master System 2 παίρνει μόνο RF έξοδο και άρα έχει υποδιέστερη εικόνα και ήχο. Αλλά εγώ παρόλα αυτά δεν τα παίζω αυτά τα παιχνίδια του Master System σε κανένα τα δύο μηχανήματα. Τα παίζω σε Mega Drive 1 πειραγμένο, region unlocked, με Master System Converter και καλώδια RGC για να πάρω την καλύτερη ποιότητα εικόνας και ήχου που σας έχω δείξει να πει. Για να μην παρεκκλίνουμε κι άλλα, γιατί πάντα μου αρέσει να λέω κι άλλα πραγματάκια μέσα στα βίντεό μου. Αυτό το παιχνίδι λοιπόν είναι σχεδόν σαν του NES, δηλαδή είναι το ίδιο κάπως στυλ, έτσι θεματικά φτιαγμένο, δηλαδή τα επίπεδα είναι ψηλό τα ίδια, έχουμε 7 επίπεδα, είναι ένα action side-scrolling platformer. Μπορείς πάλι να κάνεις ένα backtrack γενικά στα επίπεδα που πας και το παιχνίδι δεν είναι γραμμικό, δηλαδή μπορείς να κάνεις και να το ξεκινήσεις και από διάφορα stages, δηλαδή από τις Άνδες, από τις πυραμίδες, από το Νότιο Πόλο και τα λοιπά, από τη ζούγκλα. Άρα έχει επιρροές σίγουρα πώς είχε φτιαχτεί στο NES. Τώρα δεν θα πω ότι είναι μια κόπια του NES, καμία σχέση, είναι ένα άλλο παιχνίδι, γιατί εξάλλου μην ξεχνάτε ότι στο DuckTales έπαιζε ο Scrooge σαν χαρακτήρας, ενώ εδώ μιλάμε για τον Donald Duck. Επίσης είχε βγει μια συνέχεια 2 χρόνια μετά για το συγκεκριμένο παιχνίδι, κάτι το οποίο ξέχασα πιο πριν να αναφέρω, το οποίο λεγόταν Deep Duck Trouble, πάλι που παίζει ο Donald Duck. Το βλέπουμε εδώ στη μαγική μου τηλεόραση.
Και φυσικά επειδή αυτά τα παιχνίδια είχαν μια επιτυχία, δηλαδή έχουν πάρει πολύ καλές βαθμολογίες και στο IGN και σε άλλα site κτλ. Με Sega Retro της εποχής και περιοδικά. Συγκεκριμένα αυτό είχε πάρει κάπου 90% αν θυμάμαι καλά. Βγήκε φυσικά και η 16-bit έκδοσή του, το οποίο ήταν το Quackshot. Για το Mega Drive, εκεί βέβαια όπως βλέπετε πάλι εδώ στη μαγική μου οθόνη, τα γραφικά είναι πολύ καλύτερα για 16-bit, υπάρχει πιο ομορφιά στον ήχο, στην εικόνα, πιο λεπτομέρειες στα επίπεδα, πιο μεγάλα επίπεδα, γενικά δεν... μια αναβάθμιση, δεν θα περιμένουμε κάτι λιγότερο από μια 16-bit εκδοχή. Το story είναι πολύ απλό ή συνηθισμένο. Η Magic and the Spell απαγάγει τον Huey, τον Louie και τον Dewey και φυσικά για τη τυχερή δεκάρα του θείου Scrooge. Οπότε ο Donald κλασικά αναλαμβάνει να σώσει τα ανεψάκια του και τη τυχερή δεκάρα του θείου του Scrooge. Αυτό λοιπόν τον κάνει να πάει να ταξιδέψει στα διάφορα επίπεδα που είπαμε και βυθιζόμαστε σε μια όμορφη περιπέτεια. Γενικά το παιχνίδι, άλλοι λένε ότι είναι εύκολο, άλλοι λένε ότι είναι δύσκολο. Εγώ θα πω ότι είναι πιο δύσκολο στο platforming και έτσι λίγο στους συγχρονισμούς, πως θα χτυπήσεις κάποιους εχθρούς σε περίεργα σημεία, και θα πω ότι είναι τα bosses του πάρα πολύ εύκολα, δηλαδή είναι αστεία τα bossάκια. Σαν παιχνίδι τώρα, εγώ από αυτό έχω πάρα πολύ όμορφες μνήμες. Όσοι το έχετε, βάλτε το στη συλλογή σας, είναι ιδιαίτερα φτηνό, δεν μιλάμε δηλαδή για κάποιο μεγάλο κόστος, ειδικά Master System και Game Gear δεν είναι σαν του Mega Drive της τιμής ή Super Nintendo κτλ. Φτηνό παιχνιδάκι, όμορφο, και αν το έχετε επίσης να το παίξετε σε κάποιο Mega Drive, Master System Converter, θα πάρετε και ένα ελαφρώς upscale αν έχετε και καλά καλώδια. Πολύ όμορφο, θα το δούμε τώρα μέσα στο Playroom. Γενικά, τι άλλο. Επίσης στην Αγγλία όταν είχε κυκλοφορήσει είχε βγει σαν limited edition, είχε βάλει μέσα ένα bundle στο πακέτο, ένα t-shirt και μια βιντεοκασέτα με κάποια επεισόδια. Ωραία κίνηση, στην Ευρώπη φυσικά δεν ήταν έτσι, στην Ευρώπη το θυμόμασταν τη συσκευασία ως έχει εδώ. Σύντομα, επειδή ξεκίνησα αυτό και έχω κάνει και τα DuckTales, θα ήθελα να κάνω και την 16-bit εκδοχή του, το Quackshot starring πάλι Donald Duck. Το Deep Duck Trouble δυστυχώς δεν το έχω, αλλά μπορεί να μπω στη διαδικασία να το πάρω ίσα ίσα για να γίνει και αυτό ένα επεισοδιάκι και να καλύψω και τα Disney παιχνίδια που σας είπα. Άρα δεν νομίζω να έχω κάτι άλλο να πω, δηλαδή δεν υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες ή λεπτομέρειες όπως το NES DuckTales. Ένα όμορφο παιχνίδι, πάμε να το δούμε λίγο στο Game Room, στο Mega Drive που θα το βάλω με το Master System Converter και να περάσουμε για λίγο ρεύμα στους πυκνωτές του Recapped Game Gear μου, γιατί έχει να πάρει μπροστά πάνω από 2 χρόνια, οπότε να δούμε αν θα μας παίξει και εδώ και πώς θα μας παίξει και να συγκρίνουμε και λίγο οπτικά. Για φύγαμε. Λοιπόν, και ξεκινάμε εδώ και βλέπουμε το intro. Το θείο Scrooge που λέει ότι τους έχει να τους δώσει ένα δωράκι και τους δίνει μόνο 10 cents. Σκέφτονται για τη τυχερή δεκάρα, άρχισε να τους λέει τα γνωστά, δεν άρχισε να κάνει περιουσία, άρχισε μόνο με αυτή δεκάρα, τη τυχερή δεκάρα, και ότι οι αυτές που τους δίνει είναι τυχερές. Και εκεί στο τέλος που έχουν βγει από το θησαυρό φυλάκιο, ένα-ένα τα παπάκια κάνανε φτερά και έρχεται και η Μάτζικα, παίρνει και τη δεκάρα και η περιπέτειά μας ξεκινάει ας πούμε κάπως εδώ. Και εξαφανίζεται και ο Ντόναλντ αναλαμβάνει δράση όπως πάντα να ξελασπώσει τον θείο Scrooge. Όπως θυμόμαστε και μικροί από τις ιστορίες που έχουμε διαβάσει με αυτούς τους αγαπημένους μας ήρωες. Λοιπόν, φύγαμε. Βασικά ο Ντόναλντ φεύγει. Με χαλάει λίγο εδώ το τελείως άδειο background. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Ίσως είναι επειδή κάνει transition στους τίτλους. Και φύγαμε. Λοιπόν,
Εδώ στην αρχή μας δείχνει ποιο από τα τρία νύπια θέλουμε να σώσουμε. Εγώ θα διαλέξω λίγο Λατινική Αμερική. Και φύγαμε. Πω πω, τι θυμάμαι αυτή την πίστα. Λοιπόν, το κακό λίγο με το game είναι ο χρόνος, ότι δεν έχεις όλη την άνεση χρόνου. Τους εχθρούς τους νικάς είτε με το hammer, είτε κλασικά πατώντας επάνω τους. Γενικά, άμα τους προσπεράσεις, δεν αγχώνονται τόσο που να σε κυνηγήσουνε. Αυτό το θυμάμαι. Την πατήσαμε. Έχει, ναι. Αυτή την κατηφόρα από πόσα χρόνια ρε παιδιά. Εννοείται ότι κλασικά μας ξαναβγάζει από την αρχή. Εντάξει, σαν επίπεδο αυτό δεν έχει κάτι το πολύ ιδιαίτερο. Όπως βλέπετε εδώ τραγικά τα πράγματα, ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Θα χάσουμε όλες τις ζωές. Ο ήχος είναι χαρούμενος. Τακ! Δεν με χάλασε. Ο ήχος λοιπόν είναι αρκετά χαρούμενος για ένα τέτοιο παιχνίδι. Και τα γραφικά σίγουρα αρκετά ζωντανά. Δεν μπορώ να πω αν είναι καλύτερα ή χειρότερα. Πάλι τα ίδια. Ναι, όταν μιλάς και παίζεις δεν γίνεται τόσο καλά. Εκτός αν κάνεις live stream. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα continue. Τα γραφικά που λέτε πιστεύω ότι έχουν κάποια γλυκάδα σαν 8-bit, δείχνουν δηλαδή τις καλές δυνατότητες του Master System. Απλά πιστεύω ότι παρότι το NES είναι υποδιέστερο μηχάνημα και εκεί δεν μείνανε καθόλου πίσω, δηλαδή υποδιέστερο μηχάνημα από θέμα τεχνικών χαρακτηριστικών. Εδώ δηλαδή έχει γίνει πολύ όμορφη δουλίτσα και στα δύο μηχανήματα. Εδώ αυτό το πιστάκι έχει πολύ πλάκα. Ναι, έχει ελαιόν από ό,τι θυμάμαι εδώ. Βλέπετε ο Donald έχει όμορφα animations, δηλαδή άμα πάει να πέσει ας πούμε αλλάζει το animation του. Επίσης σε κάποια levels μπορεί και κολυμπάει, εννοείται, και αλλάζει πάλι το animation. Όπως είδατε υπήρχε μια κατηφόρα πριν. Στο νότιο ή στο βόρειο πόλο, τώρα δεν θυμάμαι ποιο είναι από τα δύο. Γλιστράει επίσης τον πάγο, όπως και στην έκδοση του NES. Εντάξει, έχω κλάψει τώρα εδώ. εύκολο, αλλά δεν περνάμε τίποτα. Πώς θα περνάγαμε μικροί. Λοιπόν, κάτσε να κάνουμε λίγο focus. Λοιπόν. Φυλάκια εσύ. Εντάξει. Λοιπόν, κάτι παρατήρησα τώρα. Όταν ξεφύγεις από το άλμα, δεν έχεις καθόλου δυνατότητα στρίβοντας γρήγορα δεξιά όπως έκανα τώρα να φτάσεις στην πλατφόρμα, ενώ σε άλλα παιχνίδια γίνεται. Πάμε και μία εδώ τώρα. Βλέπετε, δεν έχουμε περάσει τίποτα. Αυτή είναι η αγαπημένη μου πίστα που θυμάμαι μικρός. Εντάξει, εννοείται ότι αυτές οι πρώτες τρεις που βλέπετε είναι οι αρχικές, γιατί μετά ξεκλειδώνουν κι άλλες. Είναι άλλες τρεις και στο τέλος ο πύργος της Magic and the Spell. Εδώ είναι το Frisbee, το οποίο είναι το δεύτερο όπλο. Γενικά θέλει πάρα πολύ προσοχή στο τι κάνεις. Τακ, όχι, το σώσαμε. Ζωή. Πλακ. Αργ! Μία, δύο, δεν ανεβήκαμε. Ανεβήκαμε. Όταν χάσεις τα όπλα σου, το φρίσμπι και το boomerang, τα ξαναπαίνεις από κάποιους εχθρούς γενικά. Αν τους... νομίζω ότι πήγα να πέσω εδώ. Πολύ μ' αρέσει αυτή η πίστα, παιδιά. Να το χάμερ μας. Εδώ πρέπει να κάνουμε τραμπολίνο. Όπα. Και ο Θεός, βοηθός. Ναι, και οι φίλοι μου εδώ που σε κάνουν να ανέβεις, φυσώντας. Μερικοί εχθροί πάντως, όπως είδατε, δεν πατιούνται.
Και τώρα που δεν έχουμε και το οπλάκι μας, ναι, ήμουνα σίγουρος ότι θα γίνει δουλίτσα εδώ. Μερικοί εχθροί δεν πατιούνται κιόλας, που δυσκολεύει. Πιστεύω ότι, εντάξει, όχι πιστεύω, αυτό το παιχνίδι είναι μια συνέχεια πάνω στη μηχανική του και στην ιδέα του, απλά στο θέμα της δυσκολίας πιστεύω ότι είναι το ίδιο, εκτός αν είναι λίγο πιο εύκολο, από το Mickey Mouse Starring Castle of Illusion, το οποίο έχει βγει το 1990, φυσικά και στο Master System και στο Mega Drive, το οποίο το έχω και στις δύο εκδόσεις. Αγαπημένο παιχνίδι, πολύ δύσκολο παιχνίδι, και με συνέχειες World of Illusion μετά. Εγώ βέβαια στο Mega Drive έχω την έκδοση με την οποία είναι το Quacka Shot μαζί με το Castle of Illusion, δηλαδή για όσους θυμάστε μια έκδοση και με τα δύο games μαζί. Μας την έφερε εδώ ο Βλάκας. Και είναι μια πάρα πολύ όμορφη έκδοση. Ένα bundle δηλαδή δύο τίτλων. Θα το δείξω και αυτό κάποια στιγμή. Εδώ σκάβει το φίλος μας. Μήπως να τον περάσουμε έτσι. Για να δούμε, θα το περάσουμε εδώ το σημείο. Ναι, εντάξει, πάνω το επιδράς αυτό. Τσακ, στη φέρνει ο άλλος. Πάμε για μια τελευταία απόπειρα. Για να μην χρονοτριβήσουμε πάρα πολύ εδώ το gameplay. Τραγικός παίχτης, μετά από πόσα χρόνια, έτσι, κλασικά παιδιά. Τελικά όλα σε αφήνουνε. Τα βλέπουμε τώρα και λέμε πώς θα τερματίζαμε τότε μικρή και δεν μπορούμε να παίξουμε τώρα. Anyway, καλύτερα, γιατί θα έπρεπε να πάει πολύ ώρα. Α, έχω άλλη μια ζωή. Έλα, πάμε τώρα μια τελευταία ζωή, άντε να την κάψουμε. Πάμε κι αυτή. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα πείραμα. Δεν θα μιλήσω καθόλου, να δω αν δεν θα χάσω. Λοιπόν, σταματάω να μιλάω. Πάμε. Έλα, άντε, γεια. Λοιπόν, στο ίδιο σημείο. Όμορφο παιχνιδάκι. Πάμε να δούμε λίγο και το port στο Master System. Στο Master System, λίγο. Στο Game Gear. Και τα αποτελέσματα δικά σας. Το τι θα αποφασίσετε. Και εδώ τώρα στο Game Gear. Νομίζω ότι φαίνεται καλά. Λοιπόν, το intro είναι διαφορετικό. Είναι σίγουρα διαφορετικό το intro, όπως βλέπετε, από το Master System. Το menu, εντάξει, μικρή διαφορά. Εδώ απουσιάζει η μουσική, ενώ στο Master System υπάρχει μουσική στο Level Select και επίσης είναι και λίγο καλύτερα τα γραφικά στο Master System. Κάτι άλλο πολύ βασικό είναι ότι όταν ο Donald τον χτυπήσει κάποιος εχθρός, δεν χάνει το... δεν χάνει, να, ορίστε, το σφυράκι του. Ενώ στο Master System είδατε ότι το έχανε. Όμορφο παιχνίδι, βέβαια δεν μπορείς να γυρίσεις πίσω. Βλέπετε, δεν μπορεί να κάνει backtrack, ενώ στο Master System κάνει, πάει πίσω. Τι άλλο, τα αστεράκια που παίρνει ο Donald στην έκδοση του Master System τον κάνουν αθάνατο για κάποια δευτερόλεπτα. Αλλά εδώ απλά δίνουμε κάποιους πόντους. Επίσης βλέπετε ότι δεν υπάρχει ο χρόνος. Δεν υπάρχει αυτό με τον χρόνο. Το οποίο το θεωρώ πολύ βασικό. Κάτι άλλο είναι ότι οι εχθροί έχουν... εμφανίζονται, δηλαδή θυμάστε αράχνες στο Master System, ήταν σε στάνταρ σημείο, ενώ εδώ έρχεται, είναι τελείως διαφορετικό το positioning. Αυτές είναι οι διαφορούλες, υπάρχουν έτσι περίπου εκεί 5-6 διαφορές.
Να εδώ, πάλι διαφορετικό. Όμορφο παιχνίδι, σκεφτείτε τότε που παίζαμε το ασπρόμαυρο DuckTales π.χ. στο Game Boy, να έχει όμως κάποιος στο Game Gear και να παίζει αυτό το όμορφο έγχρωμο παιχνίδι. Πολύ όμορφο. Το Frisbee δεν θυμάμαι αν υπάρχει εδώ, λογικά θα υπάρχει πιο πέρα. Να, εδώ βλέπουμε έτοιμα τα πόνις του Donald, ενώ στο άλλο το βρίσκεις αφού χτυπάς εχθρό. Πιστεύω ότι είναι και λίγο διαφορετικό που το παίξαμε πριν, συμφωνείτε? Δεν το βλέπω το ίδιο. Α, εδώ είδατε μεγάλη διαφορά το backtrack. Να μην μπορείς να γυρίσεις πίσω, ενώ στο άλλο, όπα, γίναγες. Οπ, τη φάγαμε. Πάντως σίγουρα εδώ έχω παίξει καλύτερα από το Master System, έτσι νομίζω ότι θα το πείτε κι εσείς, εκτός από αυτό το τέλος. Λοιπόν, επειδή είναι και δύσκολο λίγο εδώ να φανεί, μην το προχωρήσω άλλο, πήρατε μια ιδέα. Master System λοιπόν και Game Gear Port για το Donald Duck Lucky Dime Caper, ένα όμορφο παιχνίδι. Γραφικά εγώ θα του δώσω 8, ήχο θα του δώσω 9, playability γενικά controls θα του δώσω ένα 7 και storyline θα του δώσω 10. Ένα παιχνίδι λοιπόν που μπορείτε να το πάρετε στη συλλογή σας και σίγουρα θα σας αρέσει. Πάμε για το επόμενο και μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια, μην ξεχάσετε subscribe, like, comment, τα κλασικά, γιατί είναι και ο διαγωνισμός των 500 συνδρομητών για ένα δώρο έκπληξη. Όσοι δεν έχετε κάνει sub, κάντε. Ξέρω ότι υπάρχει κόσμος που βλέπει τα βίντεο μου αλλά δεν είναι συνδρομητές, δεν ξέρω για ποιο λόγο, μάλλον φοβούνται την εφορία. Οπότε μη φοβάστε, κάντε sub, έρχεται ο διαγωνισμός, τα λέμε και πάμε και ένα continue. No. Γεια σας φίλοι μου!